και τον κριτικό κλασικό αθλητισμό που ανέκαθεν ήταν στο προσκήνιο και παραμένει με συλλόγους όπως τον Ελευθέριο και τον Βενιζέλο και τον Όφη να είναι στην κορυφαία τετράδα των ελληνικών σωματείων του ΣΕΓΑΣ. Κοιτάξτε, ρωτάτε έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπά την περιοχή, χρωστά πάρα πολλά σε αυτή την περιοχή, έχει πάρα πολύ καλές και πολύ όμορφες αναμνήσεις από τουλάχιστον από σπουδαίες στιγμές της ζωής του. Και επειδή ακριβώς γνωρίζω το τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στην περιοχή, γνωρίζω την προσπάθεια που κάνουν τα σωματεία και για να σταθούν όρθια, αλλά και στην ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού, γιατί όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, ο κλασικός αθλητισμός περνάει μια δυσκολία. Όπως είπατε προηγουμένως πολύ σωστά, και με τις υποδομές και με την υποστήριξη που έχει από την ίδια την πολιτεία, γιατί τα κονδύλια που παραχωρούνται στον κλασικό αθλητισμό δεν είναι το επίπεδο που θα έπρεπε να είναι για να μπορούν τα σωματεία και να κάνουν αθλητισμό, αλλά και η ίδια ομοσπονδία να αναπτύξει τον υψηλό αθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, όπως βλέπετε, η προσπάθεια που κάνει η Λεβεντομάδα Κρήτη είναι τεράστια και με αυτό που λέω τονίζω ότι δίνει πάρα πολλούς αθλητές, εξαιρετικούς αθλητές, μεγάλους αθλητές στην εθνική μας ομάδα. Θέλω να ελπίζω λοιπόν ότι μεθαύριο που έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και στο επόμενο χρονικό διάστημα που είναι στην Πορτογαλία το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Ρίψεων, οι αθλητές μας θα πάνε εξαιρετικά καλά και θα μας κάνουν και να τους χειροκροτήσουμε και να χαρούμε μαζί τους μεγάλες επιτυχίες. Το γεγονός ότι οι επαφές που έχω κάνει σαν πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ με τις αρχές εδώ, τις αρμόδιες αρχές, δείξανε μια διάθεση να διορθώσουν και να προλάβουν όσα μπορούν περισσότερο, ώστε οι αθλητές μας να αποκτήσουν τουλάχιστον αυτά τα ελάχιστα που χρειάζεται για να κάνουν προετοιμασία.